Γεια σας αγαπημένοι μου φίλοι. Αγριοραντίκι ή αλλιώς πικραλίδα ή αλλιώς ταραξάκο είναι ένα από τα πιο κοινά φυτά στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη. Βλέπουμε αυτό το φυτό, αυτό το λουλουδάκι, ταπεινό λουλουδάκι πραγματικά παντού. Και δυστυχώς περισσότεροι από εμάς δεν γνωρίζουμε για τις απεριόριστες θεραπευτικές του ιδιότητες. Δεν γνωρίζουμε τι θησαυρό έχουμε στα πόδια μας. Αυτό το φυτό χρησιμοποιούν και φρέσκο, μπορούμε να το βάζουμε στις σαλάτες, αλλά μπορούμε να το πίνουμε και σαν τσάι και το χρησιμοποιούν για πρόληψη αλλά και την θεραπεία πολλών ασθενειών. Καταρχήν, πικραλίδα είναι πάρα πολύ γνωστή για την αντιμετώπιση διάφορων φλεγμονών και λοιμόξεων στο οροπητικό σύστημα. Βοηθάει στην ορολίμαξη, αποτρέπει την δημιουργία νεφρολιφίασης, απομακρύνει άμμο και μικρές πέτρες από τα νεφρά. Είναι πολύ καλό διαιρετικό, βοηθάει στην ταχύτερη απομάκρυνση βακτερίων από το οροπητικό σύστημα. Βέβαια, πικραλίδα δεν αντικαθιστάει την φαρμακευτική αγωγή, αλλά λαμβάνεται σαν συμπληρωματική θεραπεία. Επίσης, πικραλίδα ή ταραξάκο είναι πολύ δυνατό για την αντιμετώπιση και ρύθμιση ζαχαρόντι διαβήτη. Ιδιαίτερα ωφέλιμη είναι για τους ανθρώπους που έχουν διαβήτη τύπου 2, αλλά και άνθρωποι που έχουν διαβήτη τύπου 1, καλό είναι να πίνουν τσάι με πικραλίδα ή να βάζουν στις σαλάτες τους φρέσκη πικραλίδα. Επίσης, το βότανο κατεβάζει τριγλυκερίδια, φέρνει η χοληστερίνη σε κανονικές τιμές, βοηθάει στην λειτουργία της καρδιάς. Πικραλίδα περιέχει μια ουσία λικυφίνη. Αυτή η ουσία περιέχουν τα φάρμακα που χρησιμοποιούν για την αντιμετώπιση διάφορων προβλημάτων στην χοληδόχο κύστη. Αυτή η ουσία καταρχήν βοηθάει στην έκρηξη χολής και επίσης βοηθάει στην αντιμετώπιση φλεγμονής στην χοληδόχο κύστη. Κάποιες έρευνες που έχουν γίνει στην Αμερική αλλά και στην Ελλάδα έδειξαν ότι άγριο ραντίκι επιταχύνει, ενισχύει την διαδικασία του μεταβολισμού με αποτέλεσμα γρήγορη απομάκρυνση τοξινών από τον οργανισμό, τοξίνες απομακρύνονται από το αίμα και από το σηκώτη. Βότανο βοηθάει στην ταχύτερη αποκατάσταση των επατικών κυττάρων, αντιμετωπίζει δραστικά τη μη αλκοολική λιπόντι νόσο του ύπατος, που οφείλεται στη μη υγιεινή διατροφή και παχυσαρκία. Βλέπετε φίλοι μου πόσο ωφέλιμο είναι αυτό το ταπεινό φυτό. Ωφέλιμα είναι τα φύλλα του αλλά και το λουλούδι του. Και δεν σας είπα ακόμα όλα. Αυτό το βότανο έχει πολύ δυνατές αντιφλεγμονώδεις δράσεις. Αντιμετωπίζει δραστικά όλες τις φλεγμονές που υπάρχουν στον οργανισμό. Αντιμετωπίζει ρευματισμούς και αρθρικά. Βοηθάει στους πόνους της αρθρώσης. Επίσης είναι πολύ καλό χωνευτικό. Βοηθάει στην καλύτερη πέψη όλων των θρεπτικών ουσιών που παίρνουμε από τις τροφές και εκτός από αυτό και μόνο του περιέχει αρκετές ωφέλιμες ουσίες. Καταρχήν είναι πλούσιο σε βιταμίνες. Περιέχει βιταμίνη B1, B2, B6, βιταμίνη K, βιταμίνη C, περιέχει βιταμίνη Ε. Επίσης περιέχει βιταμίνη A που πολύ σπάνια βλέπουμε στα φυτά. Πικραλίδα περιέχει και πολύτιμα ιχνοστοιχεία όπως χολίνη, σίδερο, φολικό οξύ, φόσφορο, μαγάνιο και πολλά πολλά άλλα. Επίσης περιέχει και δυνατά αντιοξειδωτικά. Αυτά τα αντιοξειδωτικά δυναμώνουν αναψυκτικό μας σύστημα και προστατεύουν από καρκίνο. Και εκτός από αυτό, λες και είναι λίγο, αυτό το φυτό ηρεμεί νευρικό μας σύστημα, μας χαλαρώνει και μας ηρεμεί. Πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτό το φανταστικό φυτό? Μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε φρέσκο, βάζοντας τακτικά στις σαλάτες. Μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και αποξηρωμένο, κάνοντας τσάι. Για να κάνουμε τσάι, παίρνουμε μία κουταλιά γλυκού
αποξερωμένο βότανο και βάζουμε σε 200 μιλιγκράμμ καυτό νερό. Το σκεπάζετε και αφήνετε να σταθεί το βότανο για 10-15 λεπτά. Μετά το σωρώνετε και πίνετε το τσαγάκι, καλύτερα απόγευμα, γιατί είναι πολύ δυνατό διουρητικό και έτσι άμα να το πίνετε πάρα πολύ αργά, μπορεί να σας ενοχλήσει τη νύχτα και να σηκωθείτε 2-3 φορές για να πάτε στη τουαλέτα. Και αυτό καλύτερα να το πίνετε κάπου στις 6-7 η ώρα, δηλαδή αργά το απόγευμα, για να σας χαλαρώσει και να προλάβετε να πάτε στη τουαλέτα χωρίς να σηκώνεστε τη νύχτα. Τι πρέπει να προσέχετε? Αν έχετε αλλεργίες σε πολλές ουσίες, αν πίνετε αντιπηκτικά, αν είστε έγκυος, τότε πριν να ξεκινήσετε να πίνετε τσάι, να βάζετε αυτό το βότανο στη σαλάτα σας, οπωσδήποτε να πάρετε γνώμη του γιατρού σας. Αυτό ήθελα να σας πω για σήμερα, αγαπημένοι μου φίλοι. Πιστεύω ότι είναι χρήσιμο σημερινό βίντεο. Εγώ σας χαιρετώ, φιλιά πολλά και πιστεύω να τα πούμε σύντομα.